αγχώνονται περισσότερο για τα παιδιά μας. Θα ήθελα, εσείς που είστε χριστιανοί, θα έλεγα, χωρίς να υπερβάλλω, αυτή είναι η πεποίθησή σου, που είστε χριστιανοί πραγματικοί, θέρμοι χριστιανοί, διότι αν δεν είσαστε, απόψε θα απουσιάζατε κι εσείς, όπως απουσιάζουν οι περισσότεροι. Δεν δικαιολογώ την απουσία των πολλών που ήταν άλλοτε μαζί μας τέτοιο βράδυ, αλλά την εξηγώ, επειδή είναι αύριο Σάββατο, Κυναργία και Κυριακή και ο καθένας ίσως έφυγε από την πόλη και πήγε στο δικό του στέκι. Όμως, εσείς που είστε εδώ πιστεύω ότι είστε περισσότερο φλογεροί και γι' αυτό σε εσάς απευθύνομαι και σας λέω, κρατάτε τις παραδόσεις. Μη μου πείτε ότι αυτό που γράφτηκε χθες και προχθές και που έγινε λίγο πιο πριν είναι αυτό που σας εκφράζει. Δεν το πιστεύω. Τι είναι αυτό που γράφτηκε, τι είναι αυτό που έγινε. Μια δασκάλα αντικατέστησε το Πάτερ Ημών το πρωί της προσευχής και έβαλε ένα ποίημα του Ρίτσου. Και δικαιολόγησε ότι εφόσον έχουμε παιδιά και από άλλα κράτη, με άλλα θρησκεύματα, εμείς πρέπει να σταθούμε ανάμεσα σε όλα αυτά και να παίξουμε το ρόλο των ενωτικών. Μια λέξη πρέπει σε αυτό το σκεπτικό. Ντροπή! Δηλαδή, θα υπολογίσουμε αυτούς που ήρθαν τους λίγους και ποιος θα προστατεύσει τα παιδιά των Ορθοδόξων, των Ελλήνων, που είναι γεννημένα εδώ και που έχουν ανατραφεί και που είναι καρπός χριστιανών Ορθοδόξων. Ξέρετε τι λένε οι ξένοι, μας φασκελώνουν και μας υβρίζουν και το λέω αυτό χωρίς να υπερβάλλω. Όταν κάποτε στη Μέση Ανατολή είχαμε πάρει μια σύραξη και έφερναν αρρώστους τραυματίες στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό οι δικοί μας πήγαν και κατέβασαν από τους θαλάμους όλα τα εγωνίσματα. Γιατί ήταν μουσουλμάνοι αυτοί, λέει, οι πληγωμένοι που θα έρχονται. Και έλεγαν οι μουσουλμάνοι, ντροπή στους χριστιανούς, οι οποίοι δεν πιστεύουν τον Θεό τους και νόμισαν ότι εμείς είμαστε θηρία και θα τους πάμε και γι' αυτό πήραν τα προσωπικά εικονίσματα για να μην τα ειδούμε και βάζουν τον εαυτό τους πάρα πολύ ψηλά ως προς την θρησκευτικότητα και εμάς μας βάζουν πολύ χαμηλά. Αγαπητοί μου, είναι δυνατόν να παραλείψουμε την προσευχή προς την πρωινή το Πάτερ Ημών που δεν είναι εφεύρεση ανθρώπων. Ονομάζεται Κυριακή Προσευχή διότι ο ίδιος ο Χριστός μας την παρέδωσε και πρέπει να την παραδεχόμεθα και συχνά πυκνά να την λέμε. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω ούτε να σας κάνω να πονέσετε όπως εγώ έχω πονέσει. Όμως πρέπει κάποιοι να πατήσουν πόδι. Και αν πατάει η Εκκλησία πόδι, μην είστε έτοιμοι να την λιθοβολήσετε. Έχει και το χρέος, έχει και την αρμοδιότητα, έχει και τον πόνο της μάνας, που η μάνα τον πονάει, δεν υπολογίζει τίποτε. Θέλετε να σβήσουμε ό,τι υπάρχει και έχει σχέση με τις ελληνοορθόδοξες παραδόσεις μας, κάνετε. Είστε νέοι άνθρωποι και θα πληρωθείτε με δυστυχία και με πόνο όταν θα βλέπετε τη δυστυχία γύρω σας και θα λέτε ότι και εμείς συνελέσαμε. Θέλετε να μην γίνει ούτε σύμβολο θρησκευτικό μέσα στις αίθουσες των σχολείων σας. Κάνετε το. Εσείς θα πληρώσετε πρώτα. Και ύστερα θα γίνουν δυστυχισμένα και τα παιδιά μας. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, όπως φημολογείται, όπως γράφουν οι εφημερίδες, να ξέρετε ότι θα έχουμε καινούριο διχασμό. Και λέει ο εκ των τριών εορταζόμενος Ιερός Χρυσόστομος, ούτε αίμα μάρτυρος δεν ξεπλένει την αμαρτία εκείνου ο οποίος χωρίζει τον λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε ενωτικό ρόλο. Και πολύ ωραία και την συγχαίρω την ομιλήτρια έθιξε και αυτές τις πτυχές στο θέμα που ανέπτυξε, που ήταν η ζωή, που ήταν το απάβγασμα της καλλιεργημένης καρδιάς των Αγίων Τριών Ιεραρχών. Συγχωρήστε με αν σας στενοχώρησα. Όμως ήθελα αυτά να τα πω σε εσάς, γιατί πιστεύω ότι έχετε κατανόηση και ο καθένας μας ας πάρει τη θέση που
που του αναλογεί και ας εκφράσει αυτό το οποίο πιστεύει. Υποκριτέ δεν πρέπει να είμαστε. Να τελειώσει αυτή η ιστορία της υποκρισίας που θέλουμε να τα έχουμε καλά και με τον Θεό και με τον δαίμονα. Δεν μπορείς να συμβιβάσεις τα σκοτάδια με τα φώτα και γι' αυτό θα προτιμήσεις ή τα δεύτερα ή τα πρώτα. Αυτά λέει ο εμπνευσμένος χριστιανός ποιητής Βερίτης. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους σας. Δύναμη να σας δώσει ο Θεός, τον θείο του φωτισμού, οι Άγιοι να πρεσβεύουν οι τρεις ιεράρχοι, ώστε να καταξιωθείτε σαν παιδαγωγοί και να χειραγωγήσετε σωστά τα παιδιά που είναι ο θησαυρός των γονέων και που είναι η ελπίδα και η απαντοχή μας.